είμαστε σε έναν άτυπο μικρό πόλεμο. Μετά τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη το βράδυ της Τρίτης, επίθεση με μολότοφ σε εγκαταστάσεις της Ελλάς και στην Πάτρα. Πρωινές ώρες σήμερα, γύρω στις 5 η ώρα το πρωί, δεχτήκαμε άλλη μία πρόκλητη επίθεση από ομάδες κουκλοφόρων, με σκοπό πάλι να αφαιρεθούν ζωές αστυνομικών. Είμαστε σε πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων του νομού Αχαΐας Χάρης Τσίτσικας, με αφορμή την επίθεση κουκουλοφόρων με μολότοφ στο πάρκινγκ της αστυνομίας στην Οδό Αμερική στην Πάτρα, αλλά και την πρόσφατη ενέδρα που στήθηκε σε δικυκλιστές αστυνομικούς στην Οδό Αγίου Γεωργίου. Η επίθεση αυτή έγινε από δύο σημεία. Σφεδονίστηκαν βόμβες μολότοφ και γκαζάκια και άλλα έφλεκτα υλικά. Ευτυχώς η δυναμική αντίδραση τόσο του σκοπού όσο και των συναδέλφων οι οποίοι υπήρχαν εδώ, απέτρεψαν τα χειρότερα. Η κατάσταση είναι έκρηθμη μετά τα επεισόδια και το σοβαρό τραυματισμό δικυκλιστή αστυνομικού στην Αθήνα. Αυτό, εάν συνεχιστεί, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε απώλειες είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Τα νεύρα είναι τεντωμένα προς όλες τις μεριές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ωριμότητα, ηρεμία και σύνεση. Την Τετάρτη τα ξημερώματα προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κατασχεμένα αυτοκίνητα και περιπολικά που βρίσκονται σταθμευμένα στο πάρκινγκ της αστυνομίας στην Οδό Αμερικής. Μας ανησυχεί πάρα πολύ η επίθεση που έγινε στους δικυκλιστές της τροχίας εδώ στην Πάτρα, όσο και αυτά που εκτελήθηκαν χτες στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε έναν άτυπο μικρό πόλεμο. Από την επίθεση στο πάρκινγκ της αστυνομίας στην Πάτρα δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ η πυροσβεστική που κατέφτασε στο σημείο έσβησε τη φωτιά που εκδηλώθηκε από τις βόμβες Μολότοφ.